Την τρίτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα θέλουν να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΣ στο παιχνίδι της ομάδας την Κυριακή απέναντι στον Εθνικό Αστέρα. Κυρίως οι Γιαννιώτες που διαμένουν στην Αθήνα αλλά και αρκετοί που έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν από τα Γιάννενα θα βρεθούν στο γήπεδο για να συμπαρασταθούν στους παίκτες του Όγιος. Μετά από διαβουλεύσεις, είπα, ο Εθνικός Αστέρας θα παραχωρήσει στους Γιαννιώτες τη μία από τις τρεις κερκίδες του γηπέδου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων. Οι φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν στην Κεσαριανή θα καταβάλουν το αντίτιμο των 15 ευρώ, ενώ ειδικά για αυτούς θα υπάρχει και εκδοτήριο μπροστά από την κερκίδα. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή με την τελευταία δυνατή προπόνηση στο Πανηπυρωτικό και η αποστολή θα αναχωρήσει το μεσημέρι του Σαββάτου αεροπορικός για την Αθήνα. Όπως είναι γνωστό, από την αναμέτρηση θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Κάστρο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν τεθεί στη διάθεση του Όγιος. Το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ προπονήθηκαν στο Πανηπυρωτικό, ενώ αύριο έχει προγραμματιστεί πρωινή προπόνηση. Σε εξαναβολής παιχνίδι τέλος για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής, Καλυθέα και Διαγόρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2.